Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βλέπετε Flash τηλεόραση. Είμαι ο Κώστας Μαυρίδης και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σήμερα είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της πενθήμερης εβδομάδας, 4 του Οκτωβρίου του 2024. Θα ξεκινήσουμε από την πολιτική επικαιρότητα, καθώς με τετράλεπτο περίπου, 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, ο Στέφανος Κασελάκης τελικά κίνησε την δική του υποψηφιότητα. Βεβαίως δεν το είπε με σαφήνεια και κατηγορηματικά, το υπονόησε και σε κάθε περίπτωση ζήτησε από τα μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να εγγραφούν στις κομματικές οργανώσεις προκειμένου να πάρουν μέρος στις εκλογές του συνεδρίου και να εκλέξουν τους συνέδρους της επιλογής τους. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο και επανερχόμαστε. Είμαι ο Στέφανος, σκέτο. Γεννηθήκαμε άνθρωποι, όχι αξιώματα. Ζητώ συγγνώμη. Από εσάς που απογοητεύσαμε. Από τους νέους που μας έφεραν πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές. Από τις οικογένειες των παλιών αγωνιστών που μοιράζονταν συντροφικά στα δύο μια μπουκιά ψωμί. Όχι μια χούφτα αξιώματα. Από τους 150.000 πολίτες που στήθηκαν στις ουρές πήρα από μόλις ένα χρόνο. Είδατε. Τώρα γνωρίζετε. Τίποτα παραπάνω. Κοιτάμε στο αύριο. Πάμε να φτιάξουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που να μην μας διώχνει, αλλά να μας χωράει όλους. Μια νέα ενότητα στην βάση, στην κοινωνία, στην πραγματική ζωή. Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ θα δίνει όλη την δύναμη στα μέλη και τους φίλους. Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παρακαλάει να γίνει συνιστόσας της διαπλοκής. Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτόνομος και αυτοδύναμος. Σήμερα, η φωνή των πολλών. Αύριο, η κυβέρνηση της πρόοδου. Τέλος στην υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τέλος στη ζωή με το κομμάτι. Παίρνουμε πίσω την αξιοπρέπειά μας. Φτιάχνουμε μία πατρίδα που θα παρέχει κοινωνική προστασία, ασφάλεια, καλά αμοιβόμενη εργασία και θα δίνει ισότιμες ευκαιρίες σε όλες και όλους να διεκδικήσουν τα όνειρά τους. Η κυβέρνηση απέρχεται και το γνωρίζετε. Στη θέση της ή θα έρθει μία δίθεν κέντρο-αριστερή κατασκευή στην υπηρεσία της διαπλοκής ή θα έρθει ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ, ένα ανανεωμένο, άφθαρτο και αδιάφθορο κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή ξαναγεννιέται τώρα ή περνάει στην ιστορία ως ανάμνης. Το παλιό έχει γερές ρίζες. Το καινούριο μπορεί να αργεί, μπορεί να συναντά εμπόδια, μπορεί να πέφτει, αλλά ξανασηκώνεται. Πάντα φτάνει στο τέλος της διαδρομής του. Πάντα γεννιέται. Αυτόν τον δρόμο του καινούριου σας ζητάω να τον βαδίσουμε μαζί. Η στήριξή σας είναι απαραίτητη όσο ποτέ. Δεν έχω κομματικό μηχανισμό. Είχα και έχω μόνο εσάς. Γι' αυτό μην περιμένετε για την ώρα των εκλογών για πρόεδρο. Γεμίστε τώρα τις ΟΜ και τις νομαρχιακές. Γραφτείτε άμεσα μέλη στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις 11 Οκτωβρίου για να μπορείτε να ψηφίσετε για συνέδρους. Να ακουστεί η φωνή σας. Να μπορείτε να πείτε ένα ηχηρό «Είμαι εδώ». Είμαι εδώ για να μην αποκλειστεί καμία υποψηφιότητα. Είμαι εδώ για να μην αποκλειστεί κανένας ψηφοφορός από την κάλπη. Το αύριο περνάει μέσα από τα δικά σας χέρια σήμερα. Προσωπικά δεν αισθάνομαι προδομένος, αλλά πιο αποφασισμένος από ποτέ να μην σας προδώσω ποτέ. Είμαι εδώ γιατί είστε εδώ. Και είμαστε εδώ για τον δικό μας ΣΥΡΙΖΑ. Για την πατρίδα μας, για τις ζωές μας, για το μέλλον μας. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο. Θα πάμε σε μια είδηση που μας ήρθε με δελτίο τύπου, παύλα ανακοίνωση, από τον Δήμο Έδεσας.
Υπήρξε μια συνάντηση των δημάρχων της Πέλλας που γυτνιάζουν με τη Δυτική Μακεδονία και των οικείων γειτόνων δημάρχων της Εορδαίας, της Φλόρνας και του Αμιντέου. Συνάντηση η οποία στο τραπέζι και στη συζήτηση είχε το οδικό δίκτυο των δύο περιοχών και η ένωσή τους. Για αυτό το θέμα θα κουβεντιάσουμε με τον Δήμαρχο Φλόρινας, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη, τον οποίο ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του ΦΛΑΣ. Το οδικό δίκτυο πράγματι, και εσείς το ξέρετε στη Φλόρινα, είναι πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο πρόβλημα για τη μετακίνηση των πολιτών, αλλά και για την επιχειρηματικότητα, που πολύ ελπίζουμε λόγω και της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης και της αλλαγής αναπτυξιακού μοντέλου στην περιοχή μας. Έτσι ακριβώς είναι, και έχοντας οι δήμαρχοι ως δεδομένο ότι οι περιοχές μας καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις στους δείχτες του διαθέσιμου εισοδήματος, της απασχόλησης του ρυθμού και του ρυθμού ανάπτυξης, οι δήμαρχοι Εορδαίας, όπως είπατε, Φλόρινας, Αλμοπίας, Έδεσας και Αμιντέου, προτάξαμε την κατασκευή μιας νέας σύγχρονης και ασφαλούς οδικής σύνδεσης μεταξύ Έδεσας, Αμιντέου και Πτολεμαΐδος, πιστεύοντας πως αυτή η πρότασή μας θα αποτελέσει μια ανακούφιση των κατοίκων της περιοχής, αλλά και θα βοηθήσει στην τόνωση της ανάπτυξής της. Η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, όπως καταλαβαίνετε, θα φέρει πολλαπλά ωφέλη, αγγίζοντας όλες τις πτυχές της ζωής των πολιτών μας. Θα βελτιώσει την προσβασιμότητα των 5 δήμων της περιοχής, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της καθημερινότητας των κατοίκων μας, γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχουν εσωτερικές μετακινήσεις καθημερινά, είτε από δάσκαλους, γιατρούς κλπ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και διευκολύνοντας βέβαια και τις επενδύσεις. Παράλληλα θα έλεγα ότι θα δώσει και μια νέα ασφαλή σύνδεση, εναλλακτική σύνδεση, της περιοχής μας με τη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η απέτηση, το αίτημα, αν θέλετε, των αυτοδιοικητικών? Γιατί εικόνα μιλάμε, γιατί δρόμο? Για έναν δρόμο διπλής κατεύθυνσης επαρχιακού τύπου, για έναν δρόμο όπως είναι η Εγνατία με κλειστό αυτοκινητόδρομο, ποιο είναι το αίτημα? Το αρχικό αίτημά μας είναι να γίνει ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος ασφαλής, έτσι ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι να κινούνται και να έχουμε αυτό που σας είπα, την εναλλακτική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το οδικό δίκτυο θα είναι και συνέχεια του οδικού δικτύου που έχει ήδη ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη έως Έδεσα. Άρα να έχει συνέχεια αυτό και να μην σταματήσει στην Έδεσα. Έτσι ακριβώς, αυτό είναι ο στόχος μας, και να συνδεθούν οι περιοχές μας έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η εναλλακτική διαδρομή. Το αίτημα το δικό σας, του κάθετου άξονα που φτάνει μέχρι τον κάθετο της Εγνατίας, δηλαδή την πόλη της Πτολεμαΐδας, που μέχρι την Πτολεμαΐδα είναι αυτοκινητόδρομος και μετά γίνεται διπλής κατεύθυνσης, πού βρίσκεται? Αυτή τη στιγμή είναι σε φάση υλοποίησης μελετών. Έχει αποφασιστεί η νέα χάραξη της οδού. Πιστεύω το επόμενο χρονικό διάστημα να βρεθεί και η χρηματοδότηση, γιατί εκεί πέρα έχουμε κολλήσει μέχρι τώρα στην έβρεση των απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων. Αυτός ο δρόμος θα συνδεθεί με αυτό που προτάσουμε εμείς τώρα ως δήμαρχοι από Έδεσα για Αμίντεο. Αυτό το έχετε κοινοποιήσει, το έχετε κάνει γνωστό στην κεντρική εξουσία, στην κυβέρνηση? Αυτό το αίτημά μας έχει ανακοινωθεί στους δύο περιφερειάρχες, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και σε όλους τους βουλευτές των τριών περιοχών, Φλόρινας, Έδεσας και Κοζάνης. Άρα αποκτάμε συμμάχους στο αίτημα αυτό, κύριε Δήμαρχε? Θα το δούμε ότι να κοινοποιείται στο Υπουργείο Υποδομών, ενδεχομένως στο γραφείο του Πρωθυπουργού, δεν ξέρω, κάπου που να μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να ονειρευόμαστε την υλοποίησή του? Μέσα από τη συνέργεια όλων μας θεωρώ ότι μπορεί αυτό το αίτημα να προχωρήσει και να γίνει δεχτό και από το Υπουργείο Υποδομών, γιατί όπως σας είπα και με την κάθετο της Εγνατίας, το πρόβλημα είναι οι χρηματοδοτήσεις. Βέβαια προτείνουμε εμείς ως χρηματοδότηση για αυτό το συγκεκριμένο έργο να υπάρξει είτε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε μέσα και από το Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ναι, γιατί οι υποδομές έτσι κι αλλιώς έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και την τόνωση και την ελκυστικότητα μιας περιοχής.
να γίνουν επενδύσεις. Εάν δεν υπάρχουν υποδομές, είναι αποθαρρυντικό για να επενδύσει κανείς. Μετά την απολιγνητοποίηση που βρισκόμαστε σε εξέλιξη, στόχος μας είναι να αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο. Για να αλλάξει αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο, θα πρέπει να υπάρξουν και οι απαραίτητες υποδομές. Γιατί στόχος μας πλέον, εκτός από την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, είναι η ανάπτυξη του τουρισμού και η ανάπτυξη του πολιτιστικού μας αποθέματος. Άρα, μέσα από αυτήν την ανάπτυξη, οι υποδομές που θα δημιουργηθούν θα βοηθήσουν για να γίνει ελκυστική η περιοχή μας και να επισκέπτονται περισσότεροι τον Δήμο μας, αλλά και γενικότερα τη Δυτική Μακεδονία. Τώρα, μια και κουβεντιάζουμε για το αναπτυξιακό, να ρωτήσω ποια είναι η θέση του Δήμου Φλόρινας για το νέο χωροταξικό πλαίσιο, γιατί αυτονόητη νομίζω είναι η απάντηση, με δεδομένο ότι ήδη η ΠΕΔ, η Ένωση Περιφερειακών Υπερφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των Δήμων, έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα κάτι δεν σας αρέσει. Αλλά ήθελα να το αναπτύξετε αυτό, κύριε Δήμαρχε. Καταρχάς να πω ότι το χωροταξικό είναι ένα μακροσκελές κείμενο για το οποίο γίνεται συζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από το 2015 είχε ξεκινήσει. Ήρθε προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο ένα αίτημα της αντιπολίτευσης έτσι ώστε να γίνει προσφυγή πάνω σε αυτό λόγω της μη διαβούλευσης. Κινούμενοι προς αυτή την κατεύθυνση και οι Δήμαρχοι, κάναμε Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ, μέσα στο οποίο παρόντες ήταν και τα 21 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσαμε εμείς την προσφυγή στο ΣΤΕ. Και ο λόγος ήταν ότι δεν είχε προηγηθεί διαβούλευση πριν την ψήφιση αυτού του χωροταξικού. Δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο εμείς ως Δήμαρχοι να δεχτούμε ένα χωροταξικό χωρίς τη γνώση του, αλλά και την έκφραση όλων των θεσμικών φορέων, τόσο των Δήμων, όσο και όλων των συλλογικοτήτων, αλλά και των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί θεωρώ ότι κυρίως αυτούς αφορά. Ναι, είναι διαφορετικό, είναι διαφορετικό το αν δεν σας ρωτήσαν, αλλά είναι σωστό, και είναι διαφορετικό το δεν σας ρωτήσαν και διαφωνείτε και με αυτό το σχέδιο. Διαφωνούμε, όπως είπα πριν, με τη διαβούλευση. Το ότι κάποια σημεία του έχουν να κάνουν με τη Φλόρινα και είναι σωστά, σύμφωνα με τις προτάσεις που είχαμε καταθέσει, υπάρχει. Παρόλα αυτά, όμως, η μεγάλη μας διαφωνία είναι σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Γιατί το κείμενο του χωροταξικού συνοδεύεται από κάποια σχέδια όπου υπάρχει μια κατά εμάς άναρχη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Θα γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια όλες οι γνωμοδοτικές αποφάσεις των Δημοτικών μας Συμβουλίων είναι αρνητικές ως προς την ανάπτυξη ΑΠΕ στις περιοχές μας λόγω της μη ύπαρξης του ειδικού χωροταξικού. Γι' αυτό και στην απόφαση της ΠΕΔ λέμε εκτός της προσφυγής για λόγους μη διαβούλευσης του σχεδίου, του πλαισίου αυτού του χωροταξικού, υπάρχει και δεν μπορεί να προηγείται ένα γενικό χωροταξικό των ειδικών χωροταξικών. Βλέπετε ότι αφού συζητήθηκε το γενικό χωροταξικό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την επόμενη συνεδρίαση συζητήθηκε το ειδικό περιφερειακό του τουρισμού. Αυτά θεωρούμε ότι έπρεπε να συζητηθούν πολύ πριν γίνει η ψήφιση του γενικού χωροταξικού και να υπάρχουν εκεί πέρα μέσα και όλες μας οι προτάσεις. Συμφωνείτε με τις φοβίες που ήδη εκφράζονται ότι ενδεχομένως από τη μονοκαλλιέργεια της ΔΕΗ και που χάσαμε προγράμματα του στόχου 1 λόγω του αυξημένου τζίρου από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ θα πάμε πάλι σε μια αντίστοιχη κατάσταση λόγω των ΑΠΕ στην περιοχή, χρήματα τα οποία φεύγουν από την περιοχή, δεν πέφτουν στην περιοχή, οι επενδυτές δεν είναι από εδώ, οι μεγάλοι επενδυτές, και άρα η περιοχή μας θα φαίνεται ότι έχει υψηλό ΑΕΠ χωρίς την πραγματικότητα να το έχει. Γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει η λειτουργία της ΔΕΗ και γενικότερα ο χαρακτηρισμός της περιοχής μας ως ενεργειακού κέντρου. Προφανώς και θέλουμε να παραμείνει ενεργειακό κέντρο η περιοχή μας, αλλά με βάση ένα σχέδιο το οποίο θα κατατάσσει τις χρήσεις γης, έτσι ώστε να ξέρουμε πού θα αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας, η ΑΠΕ και όλες οι άλλες οι χρήσεις που απαιτούνται, δηλαδή επενδύσεις κλπ. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι κυρίως οι θέσεις εργασίας που χάνονται να αποκατασταθούν. Δυστυχώς με την ανάπτυξη των ΑΠΕ γνωρίζουμε όλοι
ότι οι θέσεις εργασίας θα είναι πάρα πολύ λίγες. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ με χαρά πάρα πολύ να επαναλάβουμε την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι τα θέματα είναι πολλά και σοβαρά και σημαντικά. Είμαι στη διάθεσή σας. Πράγματι, το χωροταξικό είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, το οποίο πρέπει άμεσα να λυθεί. Και να τονίσω λίγο, κλείνοντας, ότι αυτή είναι η απόφαση της ΠΕΤ, είναι σαν συνέχεια της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί μέσα στην προσφυγή μας αναφέρουμε ότι αν οι ενέργειες του κύριου Περιφερειάρχη προς τα Υπουργεία φέρουν αποτέλεσμα, τότε η προσφυγή μας θα αποσυρθεί. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι ιδιαίτερα σκληρές. Νωρίς το πρωί σήμερα, λίγο πριν την κοινότητα Βαρικού του Δήμου Αμιντέου, στην επαρχιακή οδό από την πόλη της Πτολεμαΐδας προς το Βαρικό, εκεί κοντά στο εκκλησάκι της Παναγίας, όπως ξέρουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, η τηλεοπτική κάμερα κατέγραψε ένα νεκρό αρκουδάκι. Πάμε να δούμε τις εικόνες όπως τις κατέγραψε αυτούσια η κάμερα και επανερχόμαστε. Αυτές ήταν οι εικόνες. Θα πάμε να συνδεθούμε, θα πάμε Καστοριά, στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, το γνωστό μας από το Κέντρο Προστασίας Άγριας Ζωής. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καλησπέρα. Ζήτησα να έχω μια κουβέντα μαζί σας σε σχέση με αυτό το περιστατικό. Η αρκούδα βρίσκεται σε ένα στάδιο λίγο πριν το χειμώνα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς όπως είπατε και εσείς. Με αποτέλεσμα τα ζώα να έχουν μια μεγαλύτερη κινητικότητα ώστε να συσσωρεύσουν λίπος για να κοιμηθούν στο χειμερινό λίθαργό τους ή στο χειμερινό ύπνο τους, και βλέπουμε ότι αυτή η κινητικότητα πολλές φορές δυστυχώς οδηγεί και σε κάποια ατυχήματα όπως το συγκεκριμένο. Αυτό βέβαια πρέπει να το κατανοήσουμε και εμείς, η κίνησή μας και σε αγροτική οδοποιία αλλά και στην επαρχιακή οδοποιία που ξέρουμε πρέπει να είναι πολύ χαμηλές οι ταχύτητες και δε τις ώρες τις πρώτες πρωινές και τις πρώτες βραδινές. Στην περίπτωση που εσείς είδατε και ειδοποιήσατε κιόλας, είστε από τους πρώτους που ειδοποίησαν για το περιστατικό, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έγινε το ατύχημα, βλέπει στο ατύχημα ένας άνθρωπος με ένα αυτοκίνητο που σίγουρα έπαθε κάποια ζημία και επίσης αν το ζώο ήταν τραυματισμένο, θα μπορούσε η ομάδα να το περιθάλψει και να ζήσει και το ζώο, αλλά και να δούμε και πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο, αν έχει πάθει τίποτα, αν θέλει και αυτός βοήθεια. Φαίνεται πάντως ότι το ζώο αιμορράγησε, βλέπουμε πολύ πλημμύρα από αίμα και προφανώς ξεψύχησε στην άσφαλτο. Μπορούμε από τις εικόνες να καταλάβουμε τι ηλικία είναι, μικρό, μάλλον λιγότερο από ένα έτος, ενδεχομένως. Από ό,τι φαίνεται και στην εικόνα, ναι, το ζώο είναι ένα νεαρό που πιθανόν να ήταν μαζί με κάποιο αδερφάκι του, δεν μπόρεσε να περάσει απέναντι το δρόμο ή δεν πρόλαβε να περάσει απέναντι το δρόμο και το πιθανότερο είναι να το χτύπησε το αυτοκίνητο με αυτόν τον τρόπο που βλέπουμε κι εμείς. Επίσης, να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή πιθανόν να ήταν και η μητέρα του κοντά. Αν το ζώο έμενε εκεί, γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει. Έτσι λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα εμείς, να ειδοποιήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αν ειδοποιήσουμε την τροχέα ή την αστυνομία το 100, μπορεί άμεσα να έρθει κάποια ομάδα εκεί, να δει και να βοηθήσει τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος παίζει ένα μεγάλο ρόλο στο ατύχημα αυτό, αν θέλει κάποια βοήθεια, και επίσης αν μπορεί μετέπειτα να βοηθήσει και το ζώο. Πρέπει να κρατάμε λοιπόν τις χαμηλές ταχύτητες, πρέπει να πηγαίνουμε σύμφωνα και με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας,
Και φυσικά οι πρώτες πρωινές και οι πρώτες βραδινές ώρες είναι πιο επικίνδυνες, κύριε Μαυρίδη, που πρέπει ο κόσμος να προσέχει έως ότου τα ζώα πέσουν και αυτά για ύπνο. Και σίγουρα δεν είναι μόνο αυτά, βλέπουμε και πολλά άλλα ατυχήματα εν ώψη της εκπομπής που κάνετε και στις ερωτήσεις, και άλλα ατυχήματα από ζαρκάδια, από αγριογούρουνα. Και αλεπούδες πολλές στον δρόμο. Ακριβώς, αλεπούδες πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε ζημιές στο ίδιο μας την περιουσία, δηλαδή στο ίδιο μας το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν σε όλο το επαρχιακό δίκτυο θα παρακαλούσα να πηγαίνουμε με χαμηλές ταχύτητες, ώστε να μην εμπλακούμε σε κανένα ατύχημα και εμείς να μην την πληρώσουμε, αλλά και σίγουρα και το ζώο μετέπειτα. Η ύπαρξη αυτού του μικρού ζώου μας δείχνει ότι ενδεχομένως είναι πέρασμα, ότι εκεί στην περιοχή υπάρχει αρκούδα. Βέβαια από το ρεπορτάζ το ξέρουμε, στο Βαρικό συχνά είχαμε καταγγελίες από τους κατοίκους για ζημιές σε αεροπορφόρα δέντρα και σε καλλιέργειες, αλλά προφανώς όταν υπάρχει ένα μικρό αρκουδάκι, κάπου θα υπάρχει εκεί κοντά και η μαμά. Ναι, το γνωρίζω και όταν εγώ το ανέφερα και στην ομάδα μες επέμβασης, το πρώτο που μου είπαν και εμένα, πιθανό να είναι κάποια αρκούδα που κάνει ζημιές στην περιοχή, που έχει έντονη την παρουσία της. Αλλά δεν ήταν αυτή η αρκούδα η μεγάλη, ήταν ένα μικρό αρκουδάκι, γιατί είναι πέρασμα, όπως είπατε και εσείς, στην περιοχή. Είναι ανάμεσα σε δύο χωριά, είναι ένα δασικό οικοσύστημα εκεί και καλλιέργειες που έχει, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να περάσουν από τις καλλιέργειες τα ζώα προς το δάσος απέναντι. Έτσι λοιπόν είναι ένα πέρασμα που πρέπει να προσέχουμε όλοι. Και δεν έχουμε και ορατότητα, ξέρετε κύριε Μαυρίδη, πέρα. Δεν υπάρχει ορατότητα. Όπως ξέρετε και γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, είναι όλο στροφές και στην επόμενη στροφή δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Ακριβώς. Κάπως έτσι θα έγινε το τροχαίο. Στην επόμενη στροφή βρέθηκε το αρκουδάκι μπροστά στο αυτοκίνητο. Να το αφήσουμε αυτό πίσω, αλλά με την ευκαιρία της κουβέντας μας να θυμίσουμε λίγο το τι μέτρα μπορεί να πάρει κανείς, γιατί έχουμε και ολοένα και περισσότερο λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής έχουμε εξορμήσει στο ύπαιθρο, είτε για βάδισμα, είτε για τρέξιμο, είτε για βόλτα. Να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας, ενδεχομένως να τραγουδάμε ή να ακουγόμαστε, να συνομιλούμε. Να πούμε 10 πράγματα που μπορούμε να αποφύγουμε οποιοδήποτε ζώο, είτε είναι αρκούδα, είτε είναι λύκος, είτε είναι γουρούνι, οτιδήποτε ζώο. Γενικά ένα άγριο ζώο. Πρέπει να δείχνουμε, όπως είπατε και εσείς, έντονα την παρουσία μας. Το ζώο πολλές φορές μας έχει αντιληφθεί από πολύ μακριά ότι είμαστε στην περιοχή και έχει απομακρυνθεί. Αν όμως δεν μπορέσει να μας αντιληφθεί για πολλούς παράγοντες, μπορεί να μην έχει τον άνεμο προς το μέρος του, μπορεί να μην ακούσει καλά, μπορεί να μας δει απότομα μπροστά του. Αν δεν μας αντιληφθεί λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το πρώτο να μην εμπλακούμε, να μην προσπαθήσουμε να το διώξουμε το ζώο για να περάσουμε εμείς. Το πιθανότερο είναι ότι θα συμβεί κάποιο ατύχημα. Είτε είναι αρκούδα, είτε είναι γουρούνι, είτε είναι ακόμη και λύκος. Δεν πρέπει να εμπλακούμε, πρέπει το ζώο από μόνο του θα κατανοήσει ότι πρέπει να φύγει και θα φύγει. Εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να τραβηχτούμε από το εύρος, από το πεδίο του, το οπτικό, όσο μπορούμε ουσιαστικά σε μια ευθεία που μπορεί να είμαστε απέναντί του, να απομακρυνθούμε ειδικά από την αρκούδα δεξιά-αριστερά. Επίσης, είναι καλό, όπως είπατε και εσείς, να έχουμε κάποιο υλικό που θα δημιουργεί μια όχληση, μια ακουστική όχληση απότομα στο ζώο. Δηλαδή, πολύ καλά είναι να έχουμε μια κόρνα γηπέδου, που λέμε. Αυτές που, αν είμαστε αθλητές στο βουνό, μια κόρνα γηπέδου. Γιατί η χρήση πυροτεχνημάτων ή βεγγαλικών ή κροτίδων είναι παράνομη. Δηλαδή, την έχουμε και επίσης. Μπορεί να είναι και μια αιστεία που μπορεί να βάζει μια φωτιά κάπου από την κροτίδα. Έτσι λοιπόν, πέρα την παράνομη πράξη που είναι και πέρα ότι μπορεί να δημιουργήσει και μια πυρκαγιά, το καλύτερο που μπορεί να κάνουμε είναι να έχουμε μια κόρνα γηπέδου, ώστε να δημιουργήσουμε ένα θόρυβο απότομο και να φύγει το ζώο. Πέρα από εκεί, αν έχουμε ένα στάβλο που κάνει επίσκεψη αρκούδα, αν έχουμε μια καλλιέργεια που κάνει επίσκεψη, το μέτρο πρόληψης είναι τα πυμενικά σκυλιά για τους στάβλους και η ηλεκτροφόρα περίφραξη, αλλά και επίσης το μέτρο πρόληψης είναι η ηλεκτροφόρα περίφραξης για την καλλιέργειά μας. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να αφήνουμε σκουπίδια στην περιοχή που εμφανίζονται οι αρκούδες. Αυτό το έχουν υπόψη και οι Δήμοι σε περιοχές που είναι
συχνές εμφανίσεις των αρκούδων ότι πρέπει να συλλέγουμε τα σκουπίδια. Και βέβαια τα σκουπίδια πρέπει να είναι, κύριε Μαυρίδη, καλά κλεισμένα, ερμητικά κλεισμένα μέσα στις σακούλες. Οι σακούλες, πολλές από τις καινούργιες σακούλες έχουν άλλες οσμές που δεν αφήνουν να φύγουν από μέσα τα ανθρώπινα απορρίμματα, ειδικά τα αποφάγια, να πούμε, να καταλάβει ο κόσμος. Θα είναι καλά λοιπόν οι κάδοι να κλείνονται, ώστε να μην προσελκύονται τα ζώα, να μην έλκονται, συγγνώμη, τα ζώα από τις τροφές τις ανθρώπινες που μυρίζουν έντονα και έχουν και ουσίες. Τα μέτρα πρόληψης λοιπόν για έναν άνθρωπο που πάει στο βουνό είναι η έντονη παρουσία του και, όπως είπατε και εσείς, και ακόμη και το τραγούδι, ακόμη και μια σφυρίχτρα ή η κόρνα γηπέδου, στις καλλιέργειες μας είπαμε οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις, κτηνοτροφικές μονάδες. Ακριβώς. Είναι τα σκυλιά που πρέπει να έχουμε, αλλά και εκεί μπορούμε τις ηλεκτροφόρες περιφράξεις. Η συνύπαρξη αυτή είναι ώστε να δείχνουμε την παρουσία μας και να λέμε στο ζώο ότι έως εδώ είναι τα όρια του, ότι εκεί είναι τα όρια τα δικά μας. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι η πρόληψη. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα σε ένα ιδιαίτερο ρεπορτάζ που κάναμε νωρίς τα χαράματα, καθώς οι μαθητές του γυμνασίου Λεχόβου του Δήμου Αμιντέου, αντί για μάθημα, πήγαν ένα περίπατο, παύλα επίσκεψη σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Στα πλαίσια περιβαλλοντικού μαθήματος, οι μαθητές επισκέφθηκαν την κτηνοτροφική μονάδα και συνέβαλαν στις καθημερινές δραστηριότητες του κτηνοτρόφου. Καθάρισαν, τάισαν τα ζώα και άρμεξαν τις κατσίκες. Ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία της διεύθυνσης του σχολείου. Μια πρωτόγνωρη εμπειρία είχαν σήμερα οι μαθητές του γυμνασίου της ορεινής και μαρτυρικής κοινότητας του Λεχόβου του Δήμου Αμιντέου. Από νωρίς το πρωί, αντί για μάθημα, πραγματοποίησαν έναν περίπατο επίσκεψη σε γειτονική με το χωριό τους κτηνοτροφική μονάδα. Φόρεσαν γάντια, έβαλαν σακούλες προστατευτικές στα πόδια και μπήκαν μέσα στη μονάδα. Τάισαν τα ζώα, άρμεξαν τις κατσίκες. Μοναδική, όπως λένε, εμπειρία. Είδαν από κοντά τις δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά οι κτηνοτρόφοι. Εγώ τον κάνω λάθος, είμαι μέσα. Πρόκειται για μια προσέγγιση του πρωτογενή τομέα μέσα από το μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μια οικολογική δράση που παίρνει σάρκα και οστά μετά από πρωτοβουλία της διεύθυνσης του σχολείου. Η εμπειρία εδώ είναι πολύ ωραία. Ήρθαμε για πρώτη φορά, είμαστε από το γυμνάσιο Λεχόβου και ήρθαμε να αρμέξουμε, να ταΐσουμε τα ζώα. Ήταν πρώτη φορά που ήρθαμε εδώ. Και ήταν πολύ ωραία. Δύσκολη η διαδικασία, έτσι. Ναι, ήταν πολύ δύσκολη η διαδικασία για να αρμέξουμε τα κατσίκια. Θέλει τέχνη, θέλει κόπο, Είσαι βέβαια μέσα στη φύση. Ναι. Θα μπορούσες να σκεφτείς, μεγαλώνοντας, να ασχοληθείς με τον πρωτογενή τομέα, με την κτηνοτροφία, ενδεχομένως. Φυσικά. Και από μικρός ήθελα με τα ζώα να ασχοληθώ. Και τώρα που μας ήρθε αυτή η ευκαιρία για να αρμέξουμε και να ταΐσουμε τα ζώα, ήταν πολύ ωραία. Ποιος θα σας δώσω άλλο γιατί θα έχουμε. Έλα πιο κοντά μου. Μου φάνηκε πολύ ωραία, επειδή και οι γονείς μου δουλεύουν με τα ζώα και ξέρω κάτι από αυτά. Είδαμε ότι είχες μια έτσι ευκολία στο να αρμέξεις. Ναι, ξέρω να αρμέξω. Πιο πολύ με μηχανή, αλλά και μαχαίρι. Δύσκολο το επάγγελμα. Λίγο, εντάξει. Δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Ήταν πολύ ωραία. Πρώτη φορά έχουμε σε στάβλο. Μου άρεσε πολύ και θα ήθελα να ξαναέρθω. Δύσκολο η διαδικασία του αρμέγματος. Πολύ δύσκολη.
Θέλει δει. Και βλέπω ότι ο κτηνοτρόφος γνωρίζει τα ζωντανά, συνομιλεί μαζί τους. Ναι. Αυτό. Θα μπορούσες να σκεφτείς στο μέλλον να ασχοληθείς με την κτηνοτροφία. Θα μπορούσα να ασχοληθώ, ναι. Κι άλλη φορά έχω πάει στο στάβλο και ήταν ωραία και τώρα πήγα και μ' άρεσε. Θα μπορούσες να σκεφτείς ότι μεγαλώνοντας να ασχοληθείς με την κτηνοτροφία. Όχι. Όχι, θες να σπουδάσεις. Όχι, εγώ θέλω να γίνω ή αστυνομικός ή στρατιωτικός. Η εμπειρία μου ήταν πολύ ωραία εδώ στο στάβλο, μου άρεσε αρκετά. Και αυτό, η διαδικασία να αρμέξουμε τα κατσίκια και αυτά ήταν αρκετά δύσκολη. Και θα ήθελα να ξανάρθω, είναι πολύ ωραία. Θεωρώ πως αυτή η εμπειρία θα μας μείνει αξέχαστη, διότι μάθαμε πως είναι η δουλειά των κτηνοτρόφων. Και στην αρχή μπορεί να μας φανεί λίγο δύσκολη, αλλά μετά άμα καταφέρεις και έρχεσαι εδώ κάθε μέρα και μάθεις πως γίνεται πιο εύκολη. Είδα ότι προσπάθησες πολύ, αλλά τελικά τα κατάφερες να αρμέξεις. Ναι, ήταν και η φίλη μου η Αθηνά, η οποία δουλεύει εδώ πέρα κάθε απόγευμα και μου έδειξε πως να αρμέξω. Θα μπορούσες να σκεφτείς μεγαλώνοντας να ασχοληθείς με την κτηνοτροφία, είναι κάτι δύσκολο? Είναι κάτι δύσκολο. Το μυαλό είναι να σπουδάσεις και να κάνεις κάποιο άλλο επάγγελμα. Το μυαλό μου είναι να σπουδάσω, να βρω μια καλή δουλειά, αλλά και το άρμαγμα και τα ζώα δεν θα με πείραζαν. Καλημέρα κύριε Μαυρίδη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δέχτηκαν εδώ πέρα ο κύριος Καραλιάτος και η οικογένειά του. Είμαστε στις εγκαταστάσεις του ποιμνιοστασίωτου. Ήρθαμε σήμερα εδώ σαν γυμνάσιο Λεχόβου να αποκτήσουμε μια εμπειρία για όλη τη διαδικασία της ημέρας του ενός κτηνοτρόφου. Ήρθαν τα παιδιά, τάισαν τα ζώα, αρμέξαμε, θα σκουπίσουμε λίγο να καθαρίσουμε και τα μαντριά και θα φύγουμε μετά να μπούμε στη ροή του σχολείου. Πρωτόγνωρη εμπειρία για τους μαθητές του γυμνασίου. Αν και είναι μαθητές από την Ελληνική Ήπεθρο, το Λέχοβο είναι μια κοινότητα ορεινή, εντούτοις είναι πρωτόγνωρη. Έτσι διαπιστώνω και εγώ, πρώτη χρονιά φέτος εδώ πέρα στο γυμνάσιο Λεχόβου, διαπιστώνω ότι ενώ τα παιδιά είναι από την κοινότητα του Λεχόβου, η εμπειρία είναι για τους περισσότερους μαθητές, είναι πρώτη φορά, ναι, μοναδική στη ζωή τους, δεν είχαν την εμπειρία. Και όλα αυτά ξεκινήσανε, να σας πω λιγάκι, από την ημέρα που πήγαμε και συναντήσαμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Κιλκής και μίλησε για την οικολογία και ειδικά για την εκκλησιαστική οικολογία. Δηλαδή αυτή την οποία ζούμε μέσα ως ενόρια το Λέχοβο έχει την ιδιομορφία ότι είναι μοναδική κοινότητα, επομένως τα παιδιά δεν έρχονται σε επαφή με άλλους μαθητές άλλων χωριών. Επομένως θεωρώ ότι είναι καλύτερο ως ενορία να φτάσουμε στην οικολογία και αυτή η δράση ήταν εδώ πέρα αφορμή για να μπορέσουμε να μπούμε να αγαπήσουμε τη φύση, να αγαπήσουμε το περιβάλλον. Η εποχή είναι η πλέον κατάλληλη, υπάρχει μια πανδεσία χρωμάτων και νομίζω ότι θα το ευχαριστηθήκαμε σήμερα. Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε το θέμα των ημερών, θα έλεγα το θέμα που το χωροταξικό πλαίσιο της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο θα καθορίσει, αμή τι άλλο, τουλάχιστον τα επόμενα 20 χρόνια για την περιοχή μας, το αναπτυξιακό μοντέλο και το αύριο αυτού του τόπου. Στην σύνδεσή μας έχουμε τον Δήμαρχο Γρεβενών, τον Κυριάκο Ταταρίδη, τον οποίο ευχαριστώ καταρχήν για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Δήμαρχε, θέλω την άποψη του Δήμου Γρεβενών σε σχέση με το χωροταξικό, με δεδομένο ότι η ΠΕΔ και εσείς μαζί, η Ένωση Δήμων δηλαδή, ήδη έχει εκφράσει την αντίδρασή της και μάλιστα την προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και εγώ σας ευχαριστώ βέβαια για την επικοινωνία που έχουμε και μπορούμε έτσι να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να κρίνουμε γεγονότα και πολιτικές. Αυτά δηλαδή που συμβαίνουν γύρω μας και έχουμε καθήκον να παίρνουμε θέση. Αυτά που γίνονται στη Δυτική Μακεδονία βέβαια είναι πρωτοφανή γεγονότα. Είναι γεγονότα τα οποία δεν έρχονται μέσα από έναν εθνικό σχεδιασμό. Να ξέρουμε δηλαδή εδώ τι αλλάζει στη Δυτική Μακεδονία, ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης σε βάθος χρόνου και με προοπτική δεκαετίας
και περισσότερο, ώστε οι μεταβολές που συντελούνται τώρα, ναι μεν να έχουν μια πολύ διαφορετικότητα σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο της προηγούμενης περίοδου, αλλά να δίνουν προοπτική για κάτι καλύτερο που μπορεί να προκύψει, ώστε την ωφέλεια της αλλαγής να την καρποθεί και η περιοχή μας. Δεν μπορεί δηλαδή να φέρει όλο το φορτίο των μεγάλων αλλαγών που είναι δεσμενέστατο, να το φέρει η περιοχή και να καρποθούν τα ωφέλη η υπόλοιπη χώρα, μια που η ροή της ηλεκτροπαραγωγής θα συνεχιστεί να συμβαίνει, ώστε η Ελλάδα να καλύπτεται όσον αφορά τις ανάγκες που έχει για ηλεκτρική ενέργεια. Αναλαμβάνει δηλαδή η Δυτική Μακεδονία να καλύψει το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, εδώ που ήταν η καρδιά, η ενεργειακή καρδιά της Ελλάδος, να το καλύψει με δημιουργία φωτοβολταϊκών και ανεμογεννήτριων. Εδώ όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι ότι οι επενδύσεις αυτές είναι εκτεταμένες, ενώ το εργοστάσιο ήταν μια σημειακή παρουσία. Οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά απλώνονται σε μεγάλες εκτάσεις που καλύπτουν μάλιστα και γεωργικές περιοχές, περιοχές δηλαδή που παράγουν, και χάνεται δηλαδή μια τεράστια έκταση στη Δυτική Μακεδονία που μπορούσε να προσφέρεται για γεωργική εκμετάλλευση και για κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Επιπλέον το ακόμα δυσμενέστερο είναι ότι εδώ δεν μπαίνει η τοπική κοινωνία. Δεν γίνονται επενδύσεις δηλαδή από τοπικούς παράγοντες, από επιχειρηματίες της Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Μπαίνουν στο παιχνίδι εξεφόδου εταιρείες άγνωστες, εταιρείες που θέλουν να κερδοσκοπήσουν, εταιρείες που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που τους προσφέρει η κυβέρνηση, ώστε να αντικαταστήσουν τις λιγνητικές μονάδες και να γίνουν αυτοί η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Εδώ λοιπόν στη Δυτική Μακεδονία δεν ήταν μόνο τα εργοστάσια που έκαναν την συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος. Ήταν και οι χιλιάδες εργαζόμενοι που δούλευαν σε αυτά. Τα χιλιάδες μεροκάματα που έδιναν μια οικονομική τόνωση στην περιοχή μας και έμπαιναν στις τοπικές αγορές, με αποτέλεσμα να ήταν μια εύρωστη περιοχή η Δυτική Μακεδονία όσον αφορά την παρουσία της ΔΕΗ και των μεγάλων αυτών μονάδων. Παρόλο που είχαμε και άλλες αδυναμίες βέβαια, που κρατούσαν πολύ χαμηλά βέβαια το ποσοστό της απασχόλησης. Όμως ήταν ένας πολύ σημαντικός τομέας για μας, ο οποίος τώρα καταραίει, εξαφανίζεται δηλαδή. Άρα, και μπαίνουν εταιρείες, στείλουν τα φωτοβολταϊκά, στείλουν σαν ανεμογεννήτριες. Και ποια είναι η ανταποδοτικότητα και ωφέλη για την περιοχή? Μηδαμινή. Άρα, λοιπόν, αν συνοψίσω, σε βάθος χρόνου, κύριε Δημαρχέ, καταστρέφεται το τοπικό οικονομικό μοντέλο και στείνεται ένα μοντέλο το οποίο εμείς δεν έχουμε συμμετοχή στο σχεδιασμό του. Είμαστε δηλαδή παρατηρητές το τι κάνει σήμερα όλη αυτή η σχεδίαση που επιχειρεί το κράτος και αλλάζει το μοντέλο της περιοχής και δημιουργεί αρνητικές συνέπειες για την τοπική μας οικονομία και την απασχόληση. Καταραίει δηλαδή η Δυτική Μακεδονία με αυτά τα δεδομένα. Και εμείς τα Γρεβένα βέβαια είμαστε σε ευνοϊκότερη, μπορώ να πω, θέση, γιατί λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης που έχουμε εμείς, τα τεράστια μεγάλα δασοσυμπλέγματα με τα πλούσια τοπικά οικοσυστήματα, τα οποία απαγορεύουν να γίνουν εκεί φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος, στο οποίο βέβαια θα αντιδράσουμε σκληρά, αν κάτι τέτοιου είδους συμβεί. Αλλά εδώ όμως στην περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας, έχουμε μια συντριπτική πλέον αλλαγή του μοντέλου της παραγωγικότητας σε ηλεκτρικό ρεύμα από χιλιάδες φωτοβολταϊκά που στείνονται απ' άκρου σ' άκρου και δημιουργούν ένα διαφορετικό πλέον οικονομικό τοπίο, το οποίο δεν ευνοεί την τοπική οικονομία μας, δεν ευνοεί την κοινωνία της περιοχής. Ποιος καρπώνεται λοιπόν αυτές τις επενδύσεις? Οι 5-10 εταιρείες? Αυτές ήταν οι προθέσεις της κυβέρνησης.
να μας στήσουν εδώ πέρα ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο να δίνει έσοδα και κέρδη σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις. Η τοπική κοινωνία, η τοπική δήμη που θα πρέπει να είναι συμπαραγωγή σε αυτή την ιστορία έρχονται στο περιθώριο. Κατανοητό. Θα πάρετε κάτι πιο φθηνά εσείς, φθηνότερα από ό,τι θα πάρει η άλλη αγορά και έτσι εσείς να μην μιλάτε γιατί θα είστε ωφελούμενοι ως δήμη. Η κοινωνία λοιπόν, οι ιδιώτες, οι κάτοικοι, ο πολίτης, ποια τιμή θα δώσει στο ρεύμα? Παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια υπερβολικές ανατιμήσεις που τα νοικοκυριά αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος έτσι κατανάλωση του ρεύματος. Άρα έχουμε γεγονότα κατακλυσμιαία που αλλάζουν τη δομή των πραγμάτων στην Δυτική Μακεδονία, δημιουργούν αρνητικές συνέπειες, καταστροφικές μπορώ να πω, με αποτέλεσμα αυτά θα συντελεστούν στα επόμενα χρόνια και θα υποστούμε σκληρές δυστυχώς συνέπειες. Αυτά η κυβέρνηση δεν τα μελέτησε σε βάθος. Δηλαδή ξαφνικά να γίνουμε εμείς οι πρωτοπόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αλλάζανε, ξέρω εγώ, τα δεδομένα στη χρήση λιγνίτη και θέλαμε να κάνουμε τα καλά παιδιά, τους φρόνιμους της ευρωπαϊκής οικογένειας που θα δίναμε το καλό παράδειγμα. Ναι, αλλά το καλό παράδειγμα δυστυχώς δεν το συνεχίζουν οι άλλες χώρες που προσεκτικά κινούνται. Τα βήματά τους δεν είναι έτσι τη μια μέρα στην άλλη αλλάζουμε τα πάντα. Μεθοδικά κινούνται, ξέρουν πότε θα αλλάξουν την παραγωγή, αν θα είναι φυσικό αέριο, αν θα είναι οι γεωάνθρακες, αν θα είναι ηλεκτρικό ρεύμα, αν θα είναι οτιδήποτε άλλη μορφής παραγωγή. Τα μελετούν και τα σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου και βήμα προς βήμα. Σε μας έγινε μια συντριπτική έτσι. Έγινε κατανοητό. Δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε ποιο είναι εκείνο που μας συμφέρει. Ποιο είναι εκείνο που θα μας δώσει κάτι καλύτερο στο μέλλον. Διότι δεν πάμε προς το χειρότερο. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει κατανοητό. Κατανοητό. Όταν κάνεις μια αλλαγή, δεν την κάνεις για να προκύψουν δυσμενέστερες συνθήκες. Βάλτε μια τελεία, κύριε Δημαρχέ. Αν με ακούτε, βάλτε μια τελεία. Θέλω και μια φράση. Έγινε κατανοητή η αντίδρασή σας και η θέση σας. Συνοψίζοντας έτσι πολύ βιαστικά, επενδύσεις οι οποίες δεν ωφελούν την περιοχή, δεν προσθέτουν θέσεις εργασίας, απέναντίας μειώνουν και θα πρόσθετα εγώ ότι φαίνεται εδώ το ΑΕΠ ότι είναι αυξημένο, συνεχίζει να φαίνεται ότι είναι αυξημένο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι δικό μας ΑΕΠ, είναι των επενδυτών και άρα ενδεχομένως να χάσουμε και προγράμματα στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα φαίνεται ότι εδώ παράγεται πλούτος. Θέλω όμως και μια φράση σε σχέση με τους Δήμους, γιατί σας άκουσα σε έντονο ύφος στο προσυνέδριο των Ιωαννίνων. Ναι. Με τους Δήμους τι γίνεται? Είστε σταλεχωμένος σαν Δήμος, μπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες και τις αρμοδιότητες που σας έχουν αναθέσει από την κεντρική πολιτική σκηνή, από την κυβέρνηση? Το ανέφερα και στα Γιάννενα, θα το αναφέρω βέβαια πιο οργανωμένα στη Ρόδο. Ο Δήμος μας είναι αδύνατος. Έχουμε ελάχιστο προσωπικό, συνεχώς φεύγουν στη σύνταξη. Περιμένουμε προσλήψεις να γίνουν για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και στη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας. Και φυσικά δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα μεγάλα έργα τα οποία καλούμαστε εμείς να υλοποιήσουμε και μέσα από το ΣΔΑΜ. Άρα λοιπόν, έπειτα εκείνο που έθεσα, που θα πρέπει πλέον και είναι μια μεταρρύθμιση μπορώ να πω, που πρέπει να σχεδιαστεί από πλευράς κράτους, γιατί εδώ στην περιοχή του νομού Γρεβενών να υπάρχουν οι υπηρεσίες της περιφέρειας και οι υπηρεσίες στους Δήμους? Θα πρέπει η περιφέρεια και η αντιπεριφέρεια να λειτουργεί επιτελικά στα προγράμματα που υλοποιούνται στην περιοχή μας. Οι δύο υπηρεσίες θα πρέπει να συμπτυχθούν. Μια ενιαία υπηρεσία που θα πρέπει να υπάρχει στο Δήμο μας. Όχι η υπηρεσία της Νομαρχίας και η υπηρεσία των Γρεβενών και μεταξύ τους να μην έχουν καμιά συνεργασία. Έτσι θα ενισχύσουμε το δυναμικό των υπηρεσιών μας και θα μπορέσουμε καλύτερα να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που έχουμε. Δεν νοείται δηλαδή η περιφέρεια να είναι μια άλλη μορφή διοίκησης και ο Δήμος μια άλλη μορφή διοίκησης. Που ενδεχομένως εμπλέκεται ο ένας τον άλλον.
Ακριβώς. Άρα οι περιφέρειες πρέπει να είναι τα επιτελικά όργανα από πλευράς κράτους, τόσο οι αποκεντρωμένοι όσο και οι ιερετοί, που θα πρέπει να βοηθούν τους Δήμους και όλες οι υπηρεσίες που πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι στους Δήμους. Ο Δήμος πρέπει να είναι το αφεντικό της περιοχής. Ξεκάθαρα αυτό. Στην Αμερική και στα μεγάλα σύγχρονα κράτη, οι Δήμοι είναι κυβερνήσεις τοπικές, μπορώ να πω. Ακόμα και η αστυνομία είναι, ανήκουν στους Δήμους. Αλήθεια είναι. Καταλαβαίνετε, πάρα πολλές υπηρεσίες που είναι στο κράτος είναι στους Δήμους. Το Δήμο δηλαδή αποκεντρώνει τις υπηρεσίες του, αλλά κάνει ρωμαλαίους Δήμους. Όχι Δήμους αυτής της μορφής αδύνατους που να απλώνουν το χέρι κάθε τόσο και λιγάκι, δώσουμε αυτά, δώσουμε τα άλλα. Δεν λέω ότι με την περιφέρεια έχουμε άριστη συνεργασία. Ο Περιφερειάρχης μου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να προκύψει, προσέξτε. Άσχετο η κριτική που ασκώ γενικότερα για την πολιτική του κράτους αυτή και άσχετα η συμπεριφορά και η παρουσία του Περιφερειάρχη μας. Ο Περιφερειάρχης μας, ο Γιώργος Ομανατίδης, είναι ευχής έργων που είναι σήμερα στο πηδάλιο της περιφέρειας. Είναι ένας εξαίρετος τεχνοκράτης, ένας άνθρωπος πραγματικά που παλεύει, αγωνίζεται και γνωρίζει το αντικείμενο και χρήσιμος για τη Δυτική Μακεδονία. Αλλά αυτό το ρόλο το θέλω για τον Γιώργο, αλλά επιτελικό ρόλο. Και κατανοητό. Όχι να έχω και τις υπηρεσίες της αποκεντρωμένης περιφέρειας που πρέπει να ενσωματωθούν στο Δήμο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε για την κουβέντα. Ευχαρίστως να την επαναλάβουμε και όταν θα έχουμε και νεότερα από το συνέδριο της Ρόδου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις στον κήπο? Ξεκίνα σήμερα την ανανέωση και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στην Τεχνοπετών. Ηλεκτρική χλωκοπτική μηχανή FF Group από 121 μόνο 98 ευρώ. Θαμνοκοπτικό βενζίνης FF Group από 189 μόνο 138 ευρώ. Τηλεσκοπικό κονταροπρίωνο και ψαλίδι μπορντούρας μπαταρίας Total μόνο 176,40. Ξυλοκοπτικό μπαταρίας Makita μόνο 230,50. Για την ολοκληρωμένη περιποίηση στον κήπο, βρες όλα όσα χρειάζεσαι στην Τεχνοπετών. Στο επίκεντρο, η εκπομπή που βάζει στο μικροσκόπιο την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Με έμπειρους αναλυτές και ειδικούς καλεσμένους φέρνουμε στο προσκήνιο τα γεγονότα που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον. Ανάλυση, κριτική, καταγραφή και πολυφωνία. Γιατί κάθε πλευρά έχει την δική της αλήθεια. Η ενημέρωση στο επίκεντρο. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα πάμε στο καταφύγιο ζώων, οίκος των ζώων, ζώων συντροφιάς όπως λέγεται, του Δήμου της Εορδαίας. Καθώς σήμερα, Τετάρτη του Οκτώβρη, είναι η μέρα, η Παγκόσμια ημέρα ζώων. Επισκέφτηκε η κάμερα της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ στο καταφύγιο, κατέγραψε και μίλησε με τους ειδικούς. Υπάρχει πληρότητα στο καταφύγιο, όπως μας λέει η υπεύθυνη του καταφυγείου του Δήμου Εορδαίας και με την ευκαιρία δίνει συμβουλές για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα αδέσποτα που είναι χρήσιμα και σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να συνυπάρχουμε. Να υπάρχουν στον αστικό ιστό, όμως με κανόνες. Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα. Πού αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε εκτός από το καταφύγιο του Δήμου Εορδαίας για να δούμε τα ζωάκια, να υποδεχτούμε σχολεία της περιοχής, να τα ξεναγήσουν εδώ οι ειδικοί στο χώρο. Το μήνυμα είναι τι άλλο, να συνυπάρχουμε αρμονικά με τα ζώα, να τα φροντίζουμε και να τα θεωρούμε εις άξιά μας και να τα προστατεύουμε φυσικά, γιατί είναι απαραίτητο να προστατεύουμε αυτά τα ζωάκια. Παγκόσμια ημέρα ζώων η σημερινή. Το μήνυμα που στέλνουμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ζώων. Με αφορμή την ημέρα αυτή είμαστε στο καταφύγιο, στο καταφύγιο του Δήμου Εορδαίας. Είναι ένα καταφύγιο το οποίο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο στο κοινό, με συγκεκριμένες ώρες επισκεπτηρίου, αλλά ειδικά σήμερα είναι μια μέρα που είναι αφιερωμένη στα ζώα και είμαστε ανοιχτοί ώστε να υποδεχτούμε επισκέπτες να γνωρίσουν και το χώρο, αλλά και τα ζώα τα οποία φιλοξενούνται.
Ο Δήμος Ορδέας υλοποιεί ένα πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιά σύμφωνα με την νομοθεσία, περισυλλέγει ζώα, στηρώνει ζώα, περιθάλπτει ζώα και τα επανεντάσσει σύμφωνα με την νομοθεσία. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε με τη σημερινή μέρα, αλλά και όλο το χρόνο, με τη σκληρή δουλειά που γίνεται εδώ στο καταφύγιο του Δήμου Ορδέας, είναι να φροντίζουμε και να σεβόμαστε τα ζώα. Σεβόμενοι τα ζώα, μπορούμε και να ελέγξουμε και τον πληθυσμό των ζώων και τα τυχόν προβλήματα τα οποία προκύπτουν και έτσι να συνυπάρχουμε αρμονικά. Είναι λοιπόν η σημερινή μέρα μια πολύ καλή αφορμή, έτσι ώστε να επισκεφθούν όσοι ενδιαφέρονται το καταφύγιο του Δήμου, αλλά και να συνεννοηθούν προκειμένου να έρθουν κάποια άλλη μέρα, να δουν τα ζώα, να υιοθετήσουν ένα ζώο, να φροντίσουν ένα ζώο, να καταλάβουν τι χρειάζεται για τη διαχείριση των αδέσποτων και έτσι βάζουμε όλοι ένα λιθαράκι για την αρμονική συνύπαρξή μας. Συχνά βλέπουμε αδέσποτα στους δρόμους, σε πάρκα, σε διάφορους χώρους. Μπορεί να είναι και στηρωμένα και να είναι μετά την διαδικασία στον χώρο εκείνων. Άρα, όπως προβλέπεται την νομοθεσία, δεν είναι σαν και καλά ένα αδέσποτο το οποίο δεν το έχει δώσει σημασία κανένας. Ακριβώς. Η νομοθεσία ορίζει ότι τα ζώα τα οποία περισυλλέγονται, περιθάλπτονται, στηρώνονται και στη συνέχεια επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Αυτό είναι σίγουρα ένας χώρος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Οπότε πάρα πολλά από τα ζώα τα οποία βλέπουμε καθημερινά να περιφέρονται είναι ζώα για τα οποία έχει ενδιαφερθεί ο Δήμος, είναι ζώα τα οποία είναι στηρωμένα, είναι υγιή. Έχουν λάβει όλη τη σχετική περίθαλψη που απαιτείται και φυσικά αν πέσει στην αντίληψη κάποιου πολίτη, κάποιο ζώο το οποίο μπορεί να είναι άρρωστο ή μπορεί να εμφανίζει μια συμπεριφορά λίγο διαφορετική, είμαστε εδώ προκειμένου να το επαναπερισυλλέξουμε και να εξετάσουμε κάθε πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Δράσεων συνέχεια για την διάδημα Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή τη φορά οι υπεύθυνοι της εταιρείας βρέθηκαν στη Νέα Πόλη Βοηρίου σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των μικρών παιδιών γύρω από την ανακύκλωση αλλά και την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Μια καινούργια δράση ξεκινάει η διάδημα. Επισκέπτονται τις πλατείες όλων των οικισμών σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, όπου εκεί γίνεται ενημέρωση για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Πρέπει να πω ότι είναι μια καινοτόμα ενέργεια, αφού μπορεί ο κάθε πολίτης να φέρει μέχρι και 5 κιλά χρήσιμα αντικείμενα, τα οποία εμείς τα αξιοποιούμε, θα πηγαίνουμε στα κέντρα επαναχρησιμοποίησης, όπου πηγαίνουν οι πολίτες, άλλοι πολίτες και τα χρησιμοποιούν. Έτσι δίνουμε ζωή αφενός μεν στα υλικά, τα οποία μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν άλλοι πολίτες και αφετέρου δε, βοηθάμε κατά κάποιο τρόπο το περιβάλλον, όπου έχουμε κάθε υποχρέωση ο καθένας μας με μία απλή κίνηση να δώσουμε αφενός μεν ζωή στα υλικά και αφετέρου δε να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Μία από τις πολλές δραστηριότητες είναι η ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών στην ανακύκλωση κυρίως και γενικά στο θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Είναι πραγματικά, είμαι εδώ αρκετή ώρα και είναι θαυμάσιο το άξιο θαυμασμού μάλλον το πόσο τα μικρά παιδιά κατανοούν όλο αυτό το μηχανισμό και το πόσο ενημερωμένα είναι για το πού θα πάει το κάθε υλικό. Χαιρόμαστε λοιπόν για τη νέα γενιά που μάλλον είναι πιο επιμελής από εμάς και ελπίζουμε αυτό να έχει αποτελέσματα, γιατί η ανακύκλωση είναι μια μεγάλη προτεραιότητα, το γνωρίζουμε όλοι και γενικότερα οι Δήμοι έχουν δυσκολίες ακόμα στην περιοχή μας να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές. Λόγω, θα έλεγα, ένας παράδειγμας είναι και η μη ενημέρωση των πολιτών μας του όλου μηχανισμού. Πιστεύω ότι τέτοιες δράσεις βοηθούν στην περαιτέρω ενημέρωση και στην πιο αποτελεσματική, τέλος πάντων, αποκομιδή, θα έλεγα εδώ, για αυτό είναι το θέμα, προς όφελος της κοινωνίας και το να κρατάμε πάντα, γιατί το περιβάλλον είναι αυτό που ζούμε, να το κρατάμε καθαρό όπως το παραλάβαμε τους προηγούμενους και αν γίνεται και ακόμα καθαρότερο. Με την τρίτη αγωνιστική θα συνεχιστεί την Κυριακή 6 Οκτωβρίου το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής στον δεύτερο όμιλο, όπου μετέχουν οι δύο δυτικομακεδονικές ομάδες Κοζάνη και Ερμής Αμιντέο. Με την ψυχολογία στα ύψη, μετά και το σημαντικό διπλό μέσα στο Αμίντεο, η Κοζάνη θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την επικίνδυνη και έμπειρη ομάδα των Τρικάλων. Οι Κοζανίτες με ταπεινότητα, θέληση και πάθος θα κυνηγήσουν το θετικό αποτέλεσμα κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο για να αναρριχηθούν ακόμα πιο ψηλά στη βαθμολογία.
Ο Χάρης Βοριαζίδης έχει προετοιμάσει τους παίκτες του όσο καλύτερα γίνεται, ώστε σε ακόμη ένα παιχνίδι να παρουσιαστούν με το καλό τους πρόσωπο και να διεκδικήσουν τη νίκη που, αν τελικά έρθει, θα τους δώσει ακόμη μεγαλύτερη όθηση για τη συνέχεια. Ο Ερμής Αμιντέου δοκιμάζεται εκτός έδρας με αντίπαλο τον Εγγενειακό. Ο κ. Αλιατίδης γνωρίζει τις δυσκολίες του παιχνιδιού, όπως γνωρίζει επίσης πως ο δρόμος για την ομάδα του είναι ανηφορικός. Όλη την εβδομάδα προετοιμάζει τους παίκτες του, ούτως ώστε να είναι αγωνιστικά και πνευματικά έτοιμοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα και να διεκδικήσουν τις πιθανότητες που έχουν για την κατάκτηση ενός θετικού αποτελέσματος. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής το Σάββατο 5 Δεκάτου στις 4 το απόγευμα, αναγέννηση Καρδίτσας, Ανθούπολη. Την Κυριακή 6 Δεκάτου, 11 το πρωί, Σβορώνος, Ζάκυνθος. Το απόγευμα της Κυριακής στις 4 η ώρα, Αμβραγικός Ολυμπιακός Βόλου, Θεσπρωτός Αλεξάνδρεια, αναγέννηση Άρτας, Αστέρας Πετρητή, Κοζάνη, Τρίκαλα, Ατρόμητος Παλαμά, Άρης Φιλιατών, Εγγενειακός Ερμής Αμιντέου, Πιερικός Κυρικράτης. Στη βαθμολογία τώρα, αναγέννηση Καρδίτσας, Τρίκαλα και Ανθούπολη στους 6 βαθμούς, από 4 βαθμούς Κοζάνη, Πιερικός, Ολυμπιακός Βόλου και Τηλικράτης, στους 3 βαθμούς Θεσπρωτός, Ζάκυνθος, Άρης Φιλιατών, η Αλεξάνδρεια στους 2 βαθμούς, από 1 βαθμό αναγέννηση Άρτας, Ατρόμητος Παλαμά, Εγγενειακός και Αμβραγικός, χωρίς βαθμό Αστέρας Πετρητή, Ερμής Αμιντέου και Σβορώνος. Οδεύουμε για την τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας ΕΠΣ Κοζάνης και οι εκπλήξεις έκαναν από νωρίς την εμφάνισή τους. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα και στα παιχνίδια των τριών πρώτων αγωνιστικών φάνηκε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τα στραβοπατήματα στο μαραθώνιο του πρωταθλήματος είναι σίγουρο πως θα συνεχιστούν. Όποια ομάδα κάνει τις λιγότερες γκέλες από τη μία, αλλά θα είναι και η πιο σταθερή από την άλλη, θα είναι αυτή που θα κόψει πρώτη το νήμα. Ευχή όλων να συνεχιστεί το πρωτάθλημα έτσι και ακόμη καλύτερα. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο και στη Β' κατηγορία. Το Σαββατοκύριακο αρχίζει και το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Οι ομάδες είναι έτοιμες να δώσουν τη μάχη για να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Οι πρώτες ποδοσφαιρικές εικόνες των ομάδων ήρθαν κυρίως από τα φιλικά παιχνίδια. Σίγουρα τα φιλικά παιχνίδια δεν αποτελούν κριτήριο για την δυναμικότητα των ομάδων και κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εμφανιστεί η καθεμία. Η καλή αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αυτό ισχύει για όλους και έτσι ρίχνονται στη μάχη με όνειρα και φιλοδοξίες για ό,τι καλύτερο. Πιστεύουμε ότι και στη Β' κατηγορία το πρωτάθλημα θα είναι το ίδιο συναρπαστικό με αυτό της Α κατηγορίας. Αμφίρομα παιχνίδια, τοπικά ντέρμπι, αλλά και ντέρμπι ιδιαιτεροτήτων κάνουν την εμφάνισή τους και στις δύο κατηγορίες, με τους φιλάθλους να αδειμονούν, να τα παρακολουθήσουν και να χορτάσουν για άλλη μια αγωνιστική γκολ και θέαμα. Να δούμε αναλυτικά το μενού του Σαββατοκύριακου, πρώτα στην Α κατηγορία, τέταρτη αγωνιστική. Το Σάββατο τις 4.30 ώρα, ΑΕ Κοζάνης Μακεδονικός Σιάτστας, ΠΑΟ Κίνων Τιτάν Σερβίων, Δαναή Κοζάνης Μακεδονικός Κοζάνης. Την Κυριακή στις 4.30, Δόξα Βερμίου Πύργων, Βελβεντό, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Ατρόμητος Πλεμαϊδας, Ρεπό, ο Εορδαϊκός. Στη βαθμολογία, Μακεδονικός Σιάτστας, ΠΑΟ Κίνων, Εορδαϊκός, 7 βαθμούς, στους 4 Ατρόμητος Πλεμαϊδας, ΑΕ Κοζάνης και Τιτάν Σερβίων, 3 βαθμούς ο Μακεδονικός Κοζάνης, Δαναή Κοζάνης 2 βαθμούς, Δόξα Βερμίου Πύργων και Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 1 βαθμό και χωρίς βαθμό το Βελβεντό. Στη Β' κατηγορία τώρα, πρώτη αγωνιστική, το Σάββατο 5 Δεκάτου στις 4.30 αναγέννηση Λιβαδερού Ερμής Πλατωνορεύματος, Κρόκος αναγέννηση Αργύρου. Την Κυριακή, Ιωνικός Γαλατινή, ΠΑΟ Κίνων Β' Ακρίτες Κοζάνης, αναγέννηση Ανατολικού Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης, Αλιάκων Λεανής, Αστραπή Κλήτου, αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί. Η Αστραπή Κλήτου δήλωσε αδυναμία να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Ρεπό έχει ο Βυζαντινός Αετός. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.